εντυπωσιακές είναι οι εικόνες στα ενετικά τείχη από την πύλη Βιτούρη έως το Μαρτινέγκο. Πρόκειται για μια τεράστια έκταση πάνω στο μνημείο όπου δημότες και επισκέπτες θα απολαμβάνουν τη βόλτα τους. Όπως βλέπετε, τα τείχη είναι λίγο διαφορετικά από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Δεν υπάρχει καμιά αντίληψη καταλήψεως. Αντιθέτως, έχουν γίνει όσα έπρεπε να γίνουν για να αποτελέσουν ένα χώρο αναψυχής, περιπάτου και διαχέδεσης σε ορισμένες περιπτώσεις που μπορεί να γίνει και αυτό. Ο νέος κοινόχρηστος χώρος αναμένεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς στη ζωή του Ηρακλείου, τόπο συνάντησης και αναψυχής, όπως δήλωσε με ικανοποίηση ο Βασίλης Λαμπρινός, ο οποίος επισκέφθηκε το πρώτο τμήμα του έργου, το οποίο θα παραδοθεί σύντομα προς χρήση. Το πρώτο κομμάτι της δεύτερης φάσης είναι τελειωμένο, δηλαδή από τη Βίρλα έως το Μαρτινέγκο. Προχωρούμε και κατεβαίνουμε προς τον Άγιο Ανδρέα για να ολοκληρώσουμε τη δεύτερη φάση του έργου, η οποία θα τα αναδείξει οριστικώς πια και θα τα καταστήσει ακόμη πιο προσιτά από όσο είναι μέχρι σήμερα στον κόσμο. Μια ωραία στιγμή σήμερα, γιατί πλησιάζουμε στο παραένα επί της ουσίας της παράδοσης του ισόπεδου του τμήματος προς χρήση από το παλιό πάρκινγκ στη Βίγλα μέχρι το Μαρτινέγκο. Πολύ πράσινο, ένα αναψυκτήριο, ό,τι πιο σύγχρονο και στα φωτιστικά σώματα, αστικός εξοπλισμός. Η ελπίδα είναι να το χρησιμοποιεί ο κόσμος για να γίνει σημείο αναφοράς για όλο το Ηράκλειο. Οι εικόνες εγκατάλειψης αποτελούν πλέον παρελθόν στο μνημείο, στο οποίο διαμορφώθηκε περιπατητική διαδρομή με έχρωμο δάπεδο, ενώ τοποθετήθηκαν νέα φωτιστικά και αστικός εξοπλισμός. Ακόμη κατασκευάστηκε ένα ψυχτήριο μέσα στον πευκόνα του προμαχώνα Ιησού για τις ανάγκες των επισκεπτών του μνημείου. Έχουμε ένα ψυχτήριο εδώ πέρα, αδειοδοτημένο, τουαλέτες και για μένα, το τονίζω αυτό. Το σύνολο του ισόπεδου τμήματος είναι περίπου 100 στρέμματα, δηλαδή το υπερυψωμένο κομμάτι των τειχών από τον Άγιο Ανδρέα στο μηχανολογικό μέχρι το παλιό πάρκινγκ της Βίγλας. Το σύνολο των τειχών είναι 350 στρέμματα. Υπάρχει αυτή η ζώνη που περικλεί το μνημείο από 25-40 μέτρα πλάτος, στην οποία ήδη, όπως έχουμε δει τα προηγούμενα χρόνια, έχουμε καταστήσει πολύ ενδιαφέρουσες χρήσεις ήπιου αθλητισμού και αναψυχής. Εντυπωσιακές είναι οι εικόνες με τα μονοπάτια από φυσικούς λίθους, ενώ χρώμα στην όμορφη αυτή διαδρομή δίνουν οι νέες φυτεύσεις. Νομίζω ότι είναι αναγκαίο να φυλάσσεται. Διότι είχαμε και στο παρελθόν περιπτώσεις βανδαλισμού. Πρέπει να φυλάσσεται ο χώρος. Εμείς έχουμε προτείνει έναν κανονισμό λειτουργίας επί της ουσίας για το μνημείο. Θα πρέπει να υπάρχουν κανόνες. Το επόμενο χρονικό διάστημα οι παρεμβάσεις θα συνεχιστούν από το προμαχώνα Παντοκράτορα έως τον Άγιο Ανδρέα.